στην Βουλή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και βασικά δεν κατέληξαν πουθενά και θα το πάνε δεν ξέρω κι εγώ πότε τη συζήτηση. Ο κύριος Τριφωνίδης είναι μαζί μας και ο κύριος Θεμιστοκλέους. Γεια σας κύριε. Skype, ναι. Ποιος λέει Skype, ο κύριος Τριφωνίδης. Γεια σας κύριε Θεμιστοκλέους, γεια σας κύριε Τριφωνίδη. Καλημέρα μας. Καλημέρα και στο χέρι. Ποιος είναι το χέρι εκεί που είδα κύριε Τριφωνίδη. Είδα ένα χέρι. Κύριε Θεμιστοκλέους, θα ξεκινήσω από εσάς. Εσείς προχθές ήσασταν στην ομάδα της πλήρους απαγόρευσης των κινητών τηλεφώνων, ούτε καν να τα παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Όχι. Ωραία. Τα τηλέφωνα, οι μαθητές πρέπει να τα παίρνουν στο σχολείο. Πρώτο, διότι μετά τη λήξη της σχολικής ημέρας, μπορούν να πάνε απευθείας στη φροντιστήρια. Μπορεί να αργήσει ο γονέας να πάει να τους πάρει. Άρα πρέπει να έχουν το κινητό στη σάντα τους. Εκείνο το οποίο υποστηρίζω εδώ και χρόνια και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω, όσον και αν ακούγονται φωνασκίες, διαμαρτυρίες, ιδιαίτερα για τον πρόσωπό μου, είναι ότι το κινητό από την αρχή της πρώτης περίοδου μέχρι το τέλος της τελευταίας περίοδου πρέπει να είναι απενεργοποιημένο, να μην βρίσκεται σε χρήση. Πρώτον, διότι δεν έχει καμία ανάγκη να καλύψει το κινητό στον μαθητή. Αν ο μαθητής δεν αισθάνεται καλά και θέλει να επικοινωνήσει με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, μπορεί να πάει στον υπεύθυνο καθηγητή, υπεύθυνο βοηθό διευθυντή, μπορεί ακόμα να πάει σε έναν στον οποιοδήποτε καθηγητή και να πάρει τηλέφωνο. Αν τώρα ο γονέας θέλει να επικοινωνήσει με το παιδί του για κάτι σοβαρό που έχει επισυμβεί από την ώρα που έφυγε από το σπίτι, μπορεί να πάρει ο γονέας στη γραμματεία του σχολείου και να συνδέθει, να μιλήσει. Εννοείται ότι υπάρχουν λύσεις όταν είναι θέμα επικοινωνίας με την οικογένεια ενός παιδιού. Εχθές βεβαίως η Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που την είχαμε καλεσμένη στην εκπομπή μας, είπε ότι την ώρα του διαλύματος, το να απαγορεύσεις την χρήση κινητού, μπορεί να είναι και παραβίαση ελευθεριών για το παιδί, που εκείνη την ώρα θέλει ενδεχομένως να χαλαρώσει, θέλει να παίξει ένα παιχνίδι. Τι απαντάτε στην Επίτροπο? Αυτός είναι ο ρόλος του διαλύματος, κυρία Αγαπητού. Δεν ξέρω, δεν είχαμε κινητά, κύριε Θεμιστοκλέους, εμείς επέζαμε το Βασιλέα. Ακούστε με. Τα διαλύματα είναι ένα απόσπαστο μέρος της παιδαγωγικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα διαλύματα είναι ένα απόσπαστο μέρος του σχολικού χρόνου. Στα διαλύματα οι μαθητές έχουν να κάνουν πολύ περισσότερα και πολύ πιο πολύτιμα πράγματα από το να παίζουν με το κινητό τους. Δεύτερο και βασικότερο, τι κάναμε ένας μαθητής στα διαλύματα, τι κάνατε εσείς όταν ήσασταν μαθήτρια? Παίζαμε Βασιλέα, μιλούσαμε με τους φίλους μας. Εσείς παίζατε Βασιλέα, εγώ και οι φίλοι μου βγαίναμε έξω, βρίσκαμε τους άλλους φίλους μας, μιλούσαμε πολιτικά, ποδοσφαιρικά και δεν επαφάμε τίποτε. Δηλαδή, ό,τι γνώση έχει να πάρει ο μαθητής, αυτό που ισχυρίζομαι, είναι ότι όση γνώση έχει να πάρει από το να παίζει με το τηλέφωνο του, μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει και μετά που θα φύγει από το σχολείο. Nice. Δεν είναι ανάγκη στο διάλειμμα ένας μαθητής να παίρνει το κινητό του, να απομονώνεται μόνος του σε μια γωνιά, να είναι αντικοινωνική σε εισαγωγικά η συμπεριφορά αυτή και να λέμε ότι είναι το καλό του παιδιού. Το καλό του παιδιού, να πείτε στην κυρία Επίτροπο, ότι όρο απέχει ο εγκέφαλος να το ερμηνεύσει από το πώς το ερμηνεύουμε εμείς που ήμασταν δεκαετίες τα σχολεία. Και μιλώ εκ πείρας, κυρία Αγαπητού. Ναι, κατάλαβα τι λέτε, γι' αυτό το αναφέρετε. Να πάμε στον κύριο Τριφωνίδη να του πούμε καλημέρα. Βάλτε μία ανωτελεία. Καλημέρα μας. Γεια σας, κύριε Τριφωνίδη μου. Τώρα, θέλω να μου πείτε και την δική σας την άποψη, βεβαίως, γιατί θέλω να το ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο και να δευτερολογήσετε κιόλας. Είναι το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγινε η ανακοίνωση, η απόφαση και μετά ανακοίνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Τριφωνίδη. Μάλιστα. Η απόφαση του Υπουργικού ήρθε εν μέσω τεράστιων προβλημάτων που
έχει εκπαίδευσή μας και επιβάλλεται η λύση τους. Ναι. Κλιματιστικά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα πάμε από την τριετία στη διετία. Είναι υπόχρεος ο πρόεδρος και υπουργός μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο να φέρουν κοντά όλες τις υπηρεσίες, να δουλέψουν εντατικά, να τους βοηθήσουμε για και να έχουν κλιματιστικά και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, γιατί μειώνει την μάθηση και την προσπάθεια μάθησης και εκπαίδευσης των παιδιών όταν ψήνονται από τις 9-10 το πρωί. Ναι. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι η μεταρρύθμιση της ειδικής εκπαίδευσης που αναμένουν αυτά τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί σαν είδα σωτηρίας να αλλάξουμε τόσα πολλά πράγματα και αναμέναμε τώρα μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο. Είναι η δημιουργία χώρο για τους θύτες και τα θύματα του εκφοβισμού της σεξουαλικής κακοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, φέρνουν αυτό το θέμα. Σαν θέμα αρχής, συμφωνούμε ότι η εξάρτηση των παιδιών από τα κινητά μειώνει κατακόρυφα την προσπάθεια μάθησης, προσοχής στην τάξη και όλα αυτά. Και, και κοινωνικοποίησης, κύριε Τρυφωνίδη, και κοινωνικοποίησης, για όνομα του Θεού. Και επιπρόσθετα συμβάλλει η χρήση των κινητών και στην αύξηση της παραβατικότητας με βιντεογραφήσεις, με μπούλινγκ. Μάλιστα. Άρα εσείς τι λέτε. Άρα είναι σωστό ως θέμα αρχής το θέμα της απαγόρευσης των κινητών. Πάμε στην εφαρμογή του, γιατί εδώ στην Κύπρο χωλαίνομαι στην εφαρμογή των νομοθεσιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και το επιβεβαιώ η απαγόρευση των κινητών στις τάξεις την ώρα του μαθήματος. Nice. Και τι γίνεται, χρησιμοποιούν τα κινητά, αλλού τιμωρούνται, αλλού δεν τιμωρούνται, αλλού πιο χαλαρά, υπάρχει ένα άλλο αλλού. Μετά πάμε στα διαλύματα. Ποιος θα επιβλέπει, μιλώ για την πρόταση της κυβέρνησης, ναι, ναι, για τις υπουργού. Ποιος θα επιβλέπει. Κανένας δεν θέλει να επιβλέπει ή δεν αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Μάλιστα. Για να δεν θα κάνουν τους αστυνομικούς οι καθηγητές εξού και η πρότασή τους για να μην πηγαίνει το κινητό καθόλου. Ούτε στη τσάντα η πρόταση της ΟΕΛΜΕ. Η πρόταση των γονιών είναι να είναι στη τσάντα και να χρησιμοποιείται όταν είναι ανάγκη. Ωραία, και ένα... ποιος αξιολογεί αυτή την ανάγκη. Μάλιστα. Άρα ναι, υπάρχουν πολλά κενά τα οποία εγώ θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα σε πάρα πολλά που είπε και για την κοινωνικοποίηση, διαλύματα και όλα αυτά που ανάφερε να μην τα αναφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θεμιστοκλέους, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Τρυφωνίδης, γιατί γενικότερα έχουμε το στην Κύπρο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν νομοθεσίες, αλλά δεν εφαρμόζονται. Όχι, ακούστε, τούτα είναι φλιναφλήματα για δαΐς. Πάει ο μαθητής, 7 και 30 μπαίνει στην τάξη. Μάλιστα. Μαζεύονται όλα τα τηλέφωνα των μαθητών του τμήματος, αφού τα απενεργοποιήσουν, ναι, ναι, και τα παραλαμβάνουν μόνον όταν χτυπήσει το κουδούνι για το τελευταίο σημείο, τελευταίων λεπτών της τελευταίας περίοδου. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται καμία αστυνόμευση, καμία επίβλεψη, κανένας φόβος ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Λοιπόν, αυτό γίνεται σε άλλες χώρες, αυτό πρέπει να γίνει και εδώ. Τώρα να αρχίσουμε τις εκπτώσεις, τις παραβιάσεις, να κλείνουμε τα μάτια κτλ. Έχει δίκιο ο κύριος Τρυφωνίδης. Αλλά εγώ είμαι της άλλης άποψη. Δραστικές αποφάσεις. Και πήρε στο τηλέφωνο ο κύριος στο σχολείο, μάλιστα. Να το παραδώσεις εκεί που πρέπει να το παραδώσεις ή μπορούν να γίνουν ορισμένα
Είναι μικρά κουτάκια να το βάλει μέσα. Ναι, συμβαίνει σε κάποια ιδιωτικά σχολεία από ό,τι ξέρω. Τώρα αυτό συμβαίνει. Σαν λόγχες, τέλος πάντων, βάζεις μέσα το κινητό και το παίρνει. Ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Και επαναλαμβάνω ξανά. Ο λόγος για τον οποίο αποδέχομαι προσωπικά εγώ να πάρει το τηλέφωνο στο σχολείο είναι γιατί όταν θα τελειώσει μπορεί η μητέρα του πατέρας του να καθυστέρησε λόγω του κυκλοφοριακού. Μπορεί να γίνει κάτι. Να μπορεί ο μαθητής να επικοινωνήσει με την οικογένεια του πλέον. Σωστό. Είναι ελεύθερος. Και το άλλο... Ναι, ελάτε, ολοκληρώστε. Το πρώτο λεπτό, κυρία Αγαπητού, που ο μαθητής θα βγει έξω από το σχολείο, έχει την ελευθερία άπλετη να χρησιμοποιήσει το κινητό. Μάλιστα. Κύριε Τρυφωνίδη, έρχομαι σας γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Θεμιστοκλός με το πέρας των μαθημάτων. Υπάρχουν γονείς, επειδή τα παιδιά τους πάνε με τα πόδια στο σπίτι, που θέλουν να τους τσεκάρουν μέσα από εφαρμογές ότι πήγε με ασφάλεια το παιδί στο σπίτι. Που κάνουν τις τσάκι. Πολύ σωστά είπε ο φίλος ο Ανδρέας, οι επισημάσεις του, το κινητό το χρειάζονται και για αυτά που είπε. Υπάρχουν και μαθητές που έρχονται από κοινότητες που θέλουν ακόμα μία ανάμιση ώρα στο λεωφορείο. Ναι, καλέ, βέβαια. Να πάνε. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να χάσουν το λεωφορείο για τον οποιοδήποτε λόγο. Ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες για να μπορείς να επικοινωνήσεις. Ναι. Εάν η κυβέρνηση υιοθετεί αυτή την πρόταση, κινητά έρχονται, μπαίνουν στις θηρίδες. Ναι. Για οτιδήποτε χρειαστούν οι μαθητές και οι γονείς. Πάμε στη γραμματεία και μιλούν με τους γονείς και τα παίρνουν η ώρα 1,5-2, κανένα πρόβλημα. Λύουμε όλα τα προβλήματα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή το θέλει αυτό να έρθει. Και είναι άδικο ότι κατηγορείται η Επιτροπή Παιδείας ότι παρέπεψε το θέμα. Συγγνώμη, αλλά εγώ χθες το είπα ότι στο τέλος εσείς θα την πληρώσετε. Βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, πήγε αμέσως στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Ήρθαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ο καθένας είχε τη δική του την άποψη, τη δική του τη θέση. Ακούστηκαν 35 διαφορετικά τέτοια. Και καλείστε τώρα εσείς, συγγνώμη που σας το λέω, να βγάλετε το φίδι από την τρύπα για να την πληρώσετε πάλι εσείς. Γι' αυτό είπα. Κυρία Αγαπητού. Παρακαλώ. Είναι η δουλειά μας. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Όχι, καλά, είμαι σίγουρη. Εμείς θα τις βγάλουμε. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Εάν ο συνάδελφος, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, ο κύριος Τρυφωνίδης, την επόμενη Τετάρτη που θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας το θέμα, εάν συμπαθήσουμε πλειοψηφία, θα περάσουμε την πρόταση τη δική μας. Εάν τώρα κάποιος θυμηθεί τα άγα δικαιώματα των μωρών, εισαγωγικά, που ακόμα εγώ δεν κατάλαβα αυτή την αποβλάκωση που συμβαίνει με τα κινητά, αυτόν τον εθισμό. Είναι ένας εθισμός, κυρία Αγαπητού, και το βλέπω και το αντιμετωπίζω στο σπίτι μου με την κόρη μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι, ναι. Είναι όλοι μας που το αντιμετωπίζουμε, κύριε Θεμιστοκλέους. Όποιος πει ότι δεν το αντιμετωπίζει, θα λέει ψέματα. Αγαπώ την κόρη μου, με μια διαφορά. Αγαπώ την, αλλά θέλω το καλό της. Δεν της επιτρέπω να το πάρει στο σχολείο. Εγώ δεν της το επιτρέπω. Να το πάρει, να το κάνει τι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τρυφωνίδη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να το πείτε. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Ανά πάσα στιγμή να κάνουμε το σωστό. Να έρθει όμως και η κυβέρνηση να τοποθετηθεί και να δώσει και όλες τις υποδομές για να μπορούν οι μαθητές, για να μην έχουν αλλωθεί ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Μάλιστα. Με τη γραμματεία και όλα αυτά. Θα το ξανανοίξουμε το θέμα. Να είστε καλά, κύριοι. Καλημέρα να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Κατερίνα μου, δεν μπορώ να μη σχολιάσω το κόκκινο φουστάνι. Είναι κόκκινο, ναι. Είναι ωραίο τελικά. Δεν το φορούσα ποτέ το κόκκινο, τελικά μας πάει. Να είστε καλά, κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλά. Ξεκίνησαν τα όργανα. Ακούστε, κύριε Τρυφωνίδη, τι γίνεται. Γεια σας, καλημέρα.